Χάγης το όλο ζήτημα. Θα μας το πει τώρα αμέσως ο πολιτικός μας αναλυτής Γιάννος Χαραλαμπίδης. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή από τις Βρυξέλλες. Γιάννο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ήδη εκπονήσει μια φόρμουλα η οποία αποτελεί την ουσία πρόταση για συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου στην περίπτωση που υπάρχει άτακτο Brexit. Στην πραγματικότητα αυτή η φόρμουλα στηρίζεται στη λογική της συμβατικής κυριαρχίας, δηλαδή οι εξουσίες των Βρετανών δεν είναι κρατικές της βάσης, αλλά πηγάζουν από όσα καθορίζει η συνθήκη, δηλαδή μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς. Στηρίζονται δε στο πρωτόκολλο 3, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και προνοεί ότι το έδαφος των βάσεων δεν ανήκει μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επί τούτου, με τη σύμφωνη γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορούν να διενεργούνται εμπορικές συναλλαγές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η φόρμουλα προβλέπει ότι πρώτον οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλοι πολίτες που είναι νόμιμοι κάτοικοι των βάσεων έχουν όλα τα ωφέλη που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Δεύτερον, ότι θα μπορεί να γίνεται ελεύθερα το εμπόριο χωρίς σύνορα στο πλαίσιο της Τελωνιακής Ένωσης. Ότι θα ισχύσουν νομοθεσίες για την αγροτική και άλλη πολιτική όπως ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν σύνορα. Και στην πραγματικότητα το εμπόριο θα γίνεται, εφόσον δεν αφορά στρατιωτικούς σκοπούς όπως οι συνθήκες προβλέπουν, από τα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τώρα, συζητώντας και με τους Βρετανούς επί τούτου και με αφορμή τα όσα έχουν λεχθεί για το θέμα της γνωμάτευσης του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον Άγιο Μαυρίκιο, οι Βρετανοί ισχυρίζονται ότι η συμπερίπτωση στην παρούσα φάση η Κυπριακή Δημοκρατία εγείρει ένα τέτοιο ζήτημα, δηλαδή της γνωμάτευσης του Αγίου Μαυρικίου, ενδέχεται αυτή η συμφωνία να την εκτεί στον αέρα και οι Βρετανοί να βάλουν σύνορα μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των βάσεων. Συνεπώς, προτού γίνει οτιδήποτε, αυτό το εργαλείο το οποίο έχουμε στα χέρια μας θα πρέπει να μελετηθεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι μάλιστα, οι Βρετανοί δεν θα κάνουν τα προμένα τα χέρια και διαρρέουν βεβαίως αυτά που έχουν διαρρεύσει για εμάς, προκειμένου να δημιουργήσουν το δικό τους αφήγημα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννο Χαραλαμπίδη. Ο Τάκης Σαράπογλου, κυρίες και κύριοι, αναμένεται να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου. Ο Ελλαδίτης ετοιμάζεται να εισέλθει στο.